Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. 7 νέα προγράμματα που αφορούν σε 22.500 ανέργους προανήγγειλε η διοικήτρια του ΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη, τονίζοντας πως οι σχετικές προκηρύξεις θα αναρτηθούν από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΕΔ σε προθεσμίες που θα ανακοινωθούν σύντομα. Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αλλά και βοήθεια για μετάβαση σε άλλη εργασία 46.000 ατόμων που εργάζονται σε φυνσιγενείς εταιρείες ή επιχειρήσεις λίγο πριν το λουκέτο και δεν πληρώνονται, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Στην ιστορική αίθουσα του παλαιού χρηματιστηρίου στην Οδό Σοφοκλέους 10 εκτίθεται η έκθεση τέχνης 15 νέοι καλλιτέχνες για τα 175 χρόνια της Εθνικής Τράπεζας. Η Εθνική Τράπεζα με την ευκαιρία του εορτασμού των 175 χρόνων από την ίδρυσή της και συνεχίζοντας τη μακρά της παράδοσης στη στήριξη του πολιτισμού και των τεχνών, προκήρυξε καλλιτεχνικό διαγωνισμό για τη δημιουργία εικαστικών έργων. Στόχος ήταν αφενός ο πλουτισμός της καλλιτεχνικής συλλογής της Τράπεζας, αφετέρου η στήριξη, η ενθάρρυνση, η ανάδειξη και η προβολή νέων καλλιτεχνών. Η δράση αυτή βρήκε μεγάλη και ενθουσιώδη ανταπόκριση από το καλλιτεχνικό κοινό, γεγονός που αποδεικνύεται από τις 900 και πλέον συμμετοχές που κατατέθηκαν. Με τη συνδρομή της Κρητικής Επιτροπής που συγκρότησε η Τράπεζα, επέλεξε να αγοράσει 15 έργα από συμμετέχοντες δημιουργούς, τα οποία καλύπτουν διάφορες εκφράσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας, από τη ζωγραφική και τα γλυπτά ως τη ψηφιακή τεχνολογία και τα βίντεο. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Ιουνίου 2017. Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η δεύτερη μεγάλη κυβερνοεπίθεση που πλήττει εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νέος ιός έπληξε το δίκτυο υπολογιστών της μεγαλύτερης εταιρείας πετρελαίου στην Ρωσία, αλλά και πολυεθνικές εταιρείες με έναν ιό που φαίνεται να είναι παρόμοιος με αυτόν που είχε πλήξει περισσότερους από 300.000 υπολογιστές τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη της κατάστασης δείχνει ότι υποδομές στρατηγικής σημασίας, δίκτυα υπολογιστών κρατικών υπηρεσιών αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις είναι ευάλωτες έναντι των σύγχρονων κυβερνοεπιθέσεων. Από το στόχαστρο της κακόβουλης επίθεσης δεν έλειψαν και οι ελληνικές εταιρείες. Το τικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο τιμών ακυμένες 819,86 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,35%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.